Γκάφα Ολκή αναζητεί απονομή ευθυνών για μια υπόθεση που συγκλώνησε το Παγκύπριο πριν από σχεδόν ένα χρόνο και συγκεκριμένα τον ομαδικό βιασμό νεαρού ελοδαπού κατάδικου στι κεντρικέ φυλακέ. Το περιστατικό είχε μάλιστα εξοργήσει και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο έσπευσε να τον επισκεφθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, όπου νοσηλευόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Όπω αποκάλυψαν σήμερα δημοσιεύματα εφημερίδων, ένα εκ των κατηγορουμένων για βιασμό του νεαρού κατάδικου, αντί να βρεθεί στο εδόλιο, απελάθηκε κατόπιν απονομή προεδρικής χάρη και στην συνέχεια απελάθηκε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η νομική υπηρεσία αντιληφθήκε το γεγονό όταν πλέον ο φάκελο τη υπόθεση έφτασε ενώπιον τη προκειμένου να συνταχθεί το κατηγορητήριο. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, φαίνεται να υπήρξε έλλειψη συντονισμού μεταξύ φυλακών αστυνομία και Υπουργείου Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα το όνομα του κατηγορούμενου να βρεθεί στην λίστα που παραδόθηκε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία για απονομή προεδρική χάρη. Με τα αποδίγειες του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα εναντίον του Ρουμάνου εκδόθηκε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Έχει εντοπιστεί και συλληφθεί στην χώρα του και αναμένεται η έκδοσή του στις Κυπριακές Αρχές.